Μάρτιος του 2019, σήμερα η εκπομπή «Ο Φλάς στους δρόμους» και η κάμερα του Φλάς βρίσκεται στον πανέμορφο Αυγερινό Βοΐου. Συναντήσαμε από κοντά τον πρόεδρο του χωριού, τον κύριο Χρήστο Γκίνη, ο οποίος μας ξενάγησε στα πραγματικά μουσεία που έχει το χωριό και μιλάμε για τον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως Θεοτόκου αλλά και για το Ολογραφικό Μουσείο του Αυγερινού που και τα δύο αποτελούν μοναδικούς φάρους γνώσης, πληροφόρησης και ιστορίας. Λέγομαι Γκίνης Χρήστος, είμαι ο πρόεδρος του τοπικού συμβούλιου εδώ στον Αυγερινό. Είμαστε στα 1050 μέτρα υψόμετρο, κύριε πρόεδρε. 1050 στην πλατεία ακριβώς, 1150 απάνω στο πάνω το μέρος του χωριού, που λέμε στο Μιχό. Πόσος κόσμος τώρα ζει σήμερα στο χωριό? Τώρα αυτή τη στιγμή γύρω στα 150 άτομα. Οι περισσότεροι... Νέος κόσμο δεν έχουμε και οι περισσότεροι υπερήλικες. Πάντως είδαμε και φωτογραφίες μέσα στο καφενείο, ναι, που στις αρχές της δεκαετίας του 10, του 20 είχε κόσμο εδώ στο χωριό. Είχε κόσμο, ναι. Οι δύο φωτογραφίες τουλάχιστον, η μία που είναι ο αγιασμός των Θεοφανίων είναι στο 1900 ακριβώς και η άλλη, η έναρξη της σχολικής χρονιάς που είναι το 1900 πάλι, τότε ο Αυγερινός, από ό,τι μας λένε, αριθμούσε γύρω στα 1100 άτομα. Πώς είναι η ζωή σήμερα στον Αυγερινό? Το να είσαι στον Αυγερινό και σε ένα χωριό όπως είναι ο Αυγερινός, είναι πολύ δύσκολη η ζωή. Δύσκολος ο χειμώνας, δύσκολος για τους κτηνοτρόφους οι οποίοι παλεύουν εδώ, είναι και ο χειμώνας πάρα πολύ δύσκολος. Έχουμε και κτηνοτρόφους οι οποίοι είναι στον κάμπο και έρχονται, μας επισκέφτονται και μένουν εδώ για 3-4 μήνες τουλάχιστον, αυγερινιώτες, το Μάιο μήνα. Και τουλάχιστον γεμίζει το χωριό το καλοκαίρι, φαντάζομαι. Γεμίζουμε το χωριό, γεμίζει το καλοκαίρι, ξεπερνούμε τα 500 τα άτομα. Ακούγονται τουλάχιστον φωνές παιδιών και περισσότερος κόσμος. Και παίρνει ζωή έτσι και το χωριό. Και έτσι παίρνει, ναι, το χωριό μας ζωή. Λοιπόν, ο Αυγερινός τώρα είναι ένα περίφημο μαστοροχώρι καταρχήν. Ναι, θα το πούμε εδώ στο άλλο βόλιο που βρισκόμαστε. Ήταν οι περίφημες παρέες των μαστόρων που έφευγαν κατά το μήνα Μάρτιο, σαν και σήμερα, και πήγαιναν όχι μόνο εσωτερικά της Ελλάδος αλλά και στο εξωτερικό, δηλαδή στα Βαλκάνια, όπου έχουν αφήσει πολύ σπουδαία έργα μαστορικής και τέχνης. Βλέπετε εδώ την πόρτα της εκκλησίας, τα λιθανάγλυφα, ναι, που είναι το 1846 είναι χτισμένη η εκκλησία. Προϋπήρχε ναός πριν το 1700 του Αγίου Χαραλάμπους και μετά έγινε η εκκλησία της Παναγίας της Κοιμήσεως της Θεοτόκου το 1846, η οποία και είναι που θα την επισκεφτούμε τώρα μέσα σε λίγο. Αυτή είναι η εκκλησία της Κοιμήσεως Θεοτόκου, λοιπόν. Ναι, ναι, ναι. Είναι αφιερωμένη στην Παναγία. Και υπάρχει και ναός μέσα, μικρός, το οποίο τον άφησαν σε τιμή, που υπάρχει η παλιά και εφαίστεια εικόνα του Αγίου Χαραλάμπου, φερμένη από την Κωνσταντινούπολη,
και τιμάται ο Άγιος Χαράλαμπος σαν πολύουχος βέβαια του χωριού μας στις 10 Φεβρουαρίου με πάρα πολύ κόσμο και από την επαρχία Βοΐου και γενικά από πολλούς Αυγερινιώτες που έρχονται εκείνη τη μέρα να επισκεφτούν και να τιμήσουν τον Άγιο και πολύουχο μας. Άρα λοιπόν, να πάμε λίγο μέσα στον Ιερό Ναό να δούμε και το τέμπλο που θυμίζει πολύ την Αγία Τριάδα. Την Αγία Τριάδα και την Εράτηρα στον Άγιο Γεώργιο. Είναι θαυμάσιας τέχνης από Φλαμουριά και το έχουν μάστοροι από τους χιονάδες Ηπείρου. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, είμαστε μπροστά στο τέμπλο, το οποίο είναι περίφημο. Είναι περίφημο το τέμπλο. Εδώ βρισκόμαστε στο τέμπλο της Παναγίας Αυγερινού, Βοΐου. Εξαιρετικής τέχνης και οι εικόνες, αλλά και το τέμπλο από χιοναδίτες μαστόρους. Βλέπετε ότι τη λεπτομέρεια και την ξυλογλυπτική, δηλαδή θαυμάσια τέχνη. Και εικόνες από την Παλαιά Διαθήκη αναπαραστάσεις και από την Καινή Διαθήκη. Πάρα πολύ όμορφες. Με φρούτα, με φίδια, με αγγέλους, με... Θετικά, ζωικά μοτίβα. Ναι. Οι εικόνες είναι πάρα πολύ παλιές και από το 1600 και 1700. Οι δύο εικόνες της Παναγίας και του Χριστού μοιάζουν πολύ, είναι της ίδιας τέχνης με τις κλεισούρες της Καστοριάς. Μοιάζουν πάρα πολύ με την Παναγία της κλεισούρας, οι δυο οι δεσποτικές. Έχουμε την τιμή να έχουμε στην εκκλησία και μία σπάνια εικόνα του γνωστού μοναχού και αγιογράφου, του Διονύσου Εκφουρνάς. Είναι ο Χριστός Παντοκράτορας, ο οποίος είναι σπάνιας τέχνης και απαράμιλης θρησκευτικής αξίας. Και πρέπει να πούμε και συγχαρητήρια και σε εσάς, γιατί ο Ιερός Ναός στο εσωτερικό του και στο εξωτερικό του είναι σε μια πραγματικά άψογη κατάσταση, άριστη θα είναι. Ναι. Από εκεί είναι το εκκλησάκι του Αγίου Χαραλάμπου, το οποίο πριν χτιστεί η εκκλησία της Παναγίας, υπήρχε πρόναος λίγο μικρότερος από τον μεγάλο αυτόν, που είναι βασιλική. Λοιπόν, και χτίστηκε μετά και άφησαν με την εικόνα του, η οποία είναι εκεί το αντίγραφό της. Λοιπόν, και λειτουργείται κάθε χρόνο στις 10 Φεβρουαρίου, όπου ο Αυγερινός τον Άγιο Χαράλαμπο τον έχει προστάτη. Πανηγυρίζει δηλαδή. Πανηγυρίζει στις 10 Φεβρουαρίου. Αλλά φυσικά και το 15 Αύγουστο, επειδή τιμάται η Παναγία, με πάρα πολύ κόσμο από τον Αυγερινό και γενικά από την επαρχία που έρχονται να προσκυνήσουν στην Παναγία. Εδώ τώρα, κύριε Πρόεδρε, βλέπουμε λείψανα. Ναι, αυτά τα λείψανα είναι Αγίων της Εκκλησίας μας. Είναι φερμένα από το Άγιο Όρος το 1902. Και έχουμε την τιμή να τα έχουμε εδώ στην Εκκλησία μας, σε ασημένια λείψανοθήκη, και τα έχουμε ως κόρη οφθαλμού εδώ. Τα φυλάμε, όπως τα βλέπετε. Και εδώ είναι η εφαίστεια εικόνα του Αγίου Χαραλάμπου, του θαυματουργού και πολιούχο του Αυγερινού. Είναι εικόνα του 1600, φερμένη από την Κωνσταντινούπολη. Τώρα η εικόνα αυτή είναι μετά τον καθαρισμό της. Και εδώ έχουμε τα κοιμήλια μας, παλιές εικόνες, Ευαγγέλια και αντικείμενα και εκκλησιαστικά σχέδια τα οποία χρησιμοποιούνταν κατά τις τελετές που γινόταν στον Ιερό Ναό παλιά. Καντήλες, εικόνες παλιές και σχέδια εκκλησιαστικά. Είναι και ένα μικρό μουσείο, μπορούμε να πούμε. Ναι. Φυσικά αυτά δεν μπορούμε να τα βάλουμε στο Λαογραφικό Μουσείο για λόγους ασφαλείας. Γιατί εδώ έχουμε στην εκκλησία, επειδή έχουμε συναγερμούς και είναι πιο
Έχει μεγαλύτερη ασφάλεια. Ναι, πιο μεγαλύτερη ασφάλεια. Στο μουσείο που τώρα που θα πάμε, τι θα δούμε? Στο μουσείο θα δούμε άλλα πράγματα εκεί. Έχουμε και εκκλησιαστικά και εκεί, αλλά θα δούμε καθημερινότητα του Αυγερινού, την παράδοση, τον πολιτισμό τους, τα σκεύη, τι έκαναν οι αγρότες, τι έκαναν οι μάστοροι, τι έκαναν οι νοικοκυρές από το Αυγερινό, πώς ζύμωναν το ψωμί, πώς το σιτάρι, πώς άλεθαν, όλα δηλαδή τις ασχολίες του Αυγερινού της καθημερινότητας. Αυτή η εικόνα είναι η πιο, από ό,τι μου είπε η αρχαιολογία, είναι η πιο παλιά εικόνα στο Βόλιο. Είναι ανυπολόγιστης αξίας, είναι η Παναγία του Αυγερινού και αυτή η παράδοση λέει ότι έρχονταν από ένα χωριό κοντινό εδώ, από τη Δάφνη Βοΐου, και έρχονταν και κάθονταν στη Μουριά. Κάποιες καλόγριες την έβλεπαν εδώ, που κάθονταν απέναντι από την εκκλησία, σε ένα σαν ξενοδοχείο ήταν, Χάνι το έλεγαν τότε. Λοιπόν, και αυτές και φύλαξαν τότε, έλεγαν οι χωριανοί, και είδαν την εικόνα ότι έρχονταν τα βράδια εδώ και έμεινε στη Μουριά. Και από τότε έκτισαν το ναό και τον ονόμασαν της κοιμήσεως της Θεοτόκου προς τιμή της Παναγίας. Και άφησαν στην άκρη του ναού και το εξοκλήσι του Αγίου Χαραλάμπου, όπου τιμάται ο Άγιος στις 10 Φεβρουαρίου. Κύριε Γκίνη, εδώ τώρα βλέπουμε μια πραγματικά ξεχωριστή, ναι, είναι εικόνα. Είναι η Παναγία, είναι ξεχωριστή γιατί ως συνήθως ξέρουμε την Παναγία να κρατάει το Χριστό βρέφος ή λίγο μεγαλύτερο. Αλλά τώρα είναι η Παναγία του πάθους, δηλαδή έχει το Χριστό σταυρωμένο στην αγκαλιά της. Και βλέπετε έχει το θλιμμένο το πρόσωπο, όπως είναι στα λυπηρά του Σταυρού. Και αντί για το Χριστό νεογέννητο, έχει το Χριστό σταυρωμένο, καρφωμένο στο Σταυρό. Είναι μια σπάνια εικόνα και αυτή. Λοιπόν, κύριε Γκίνη, κύριε Πρόεδρε, είμαστε στο Λογραφικό Μουσείο του Αυγερινού τώρα. Ναι, στο υπάρχον σχολείο, το Δημοτικό Σχολείο του Αυγερινού, το οποίο είναι το νεότερο κτίριο, το οποίο κτίστηκε το 1955 με τη συνδρομή των απανταχού αυγερινιωτών από την Αμερική και μάλιστα με τη συνδρομή της Μητροπόλεως Ισανίου και Σχιατίστης από τον Μητροπολίτη Ιάκωβο. Τώρα, για εξήμιση μας λίγο, το δούμε μέσα στο Λογραφικό Μουσείο, πώς ήταν εδώ πέρα το σχολείο παλιά. Το σχολείο παλιά, δηλαδή στη δεκαετία του 80, μέχρι το 92 που έκλεισε, αριθμούσε γύρω στα 80 με 85 παιδιά. Μετά ήταν δύσκολο δηλαδή οι μαθητές να είναι λίγα παιδιά και να πηγαίνουν να είναι ανοιχτό το δημοτικό μας σχολείο, οπότε αναγκάστηκε να μεταφερθεί και το αρχείο του στο Τσουτίλι. Και τώρα πλέον είναι το πολιτιστικό κέντρο, το Λαογραφικό Μουσείο. Το Λαογραφικό Μουσείο, ένα πάρα πολύ όμορφο Λαογραφικό Μουσείο που δεν έχει να ζηλέψει από μεγάλα μουσεία λαογραφικά. Λοιπόν, εδώ αρχίζουμε με τα γεωργικά αντικείμενα και εργαλεία, το οποίο είχε ένας γεωργός. Η καθημερινή αγροτική ζωή ενός αγρότη εδώ στον Αυγερινό. Βλέπετε ότι εδώ το δοκάνι, το οποίο έκοβε τα χόρτα, τα στάχια. Λοιπόν, ο ζυγός που έμπαιναν τα βόηδια και έσπαιναν τα χωράφια. Μπούκλες,
το οποίο έβαζα νερό είτε κρασί είτε λοιπόν άλλα, τα δικράνια, το δερμόνι, τα δίχτυα, οι γκρουτζάνες, σκεύη της κουζίνας, της καθημερινής, της οικογενειακής ζωής του Αυγερινού. Εδώ είναι, έχουμε τις παραδοσιακές τις στολές του Αυγερινού. Εδώ είναι και χωρίζονται, ας πούμε, και αυτές οι κατηγορίες. Αυτή είναι η γαμπριάτικη, όπου τη φορούσε ο γαμπρός όταν γίνονταν ο γάμος. Είναι η φιάτικη, η ενδυμασία της πεθεράς, πιο σκούρα, ας πούμε. Και μετά οι χρωματιστές, οι οποίες ήταν οι κοριτσίστικες και της καθημερινότητας. Κύριε Πρόεδρε, τελευταίος εδώ πέρα θάλαμος του μουσείου σας είναι το νηπιαγωγείο της εποχής. Νηπιαγωγείο, γενικά το σχολείο το δημοτικό του Αυγερινού, δηλαδή η σχολική ζωή του μικρού αυγερινιώτη μαθητή, ο δάσκαλος εδώ που δείχνει στο χάρτη. Με τη βέργα. Με τη βέργα. Την Ελλάδα, γιατί έπεφτε και ξύλο, δεν τα ξεχνούμε και αυτά. Λοιπόν, εδώ είναι οι δάσκαλοι οι οποίοι υπηρέτησαν στο Δημοτικό Σχολείο Αυγερινού και από τον Αυγερινό, αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδος. Είχαμε την τιμή να υπηρετήσουν εδώ στον Αυγερινό και στο Δημοτικό Σχολείο του Αυγερινού. Πρόεδρε, μου είπες πριν ότι το κτίριο που βρισκόμαστε, το σχολείο δηλαδή, χτίστηκε το 1955, σωστά? Ναι, ναι, ναι. Όμως πριν το 1955 υπήρχε αυτό το κτίριο που βλέπουμε στη φωτογραφία. Ναι, το 1923 ο Σύλλογος Αυγερινιωτών Αμερικής Αγία Παρασκευή με τα μέλη του μάζεψαν χρήματα και έφτιαξαν το σχολείο, το οποίο το έκαψαν οι Γερμανοί το 1944. Μιλάμε για ένα πολύ θαυμάσιο και μεγάλο κτίριο, το οποίο κάποια περίοδο στον εμφύλιο έκανε και γυμνάσιο. Μεταφέρθηκε το γυμνάσιο του Τσοτηλίου στον Αυγερινό, ο οποίο λειτουργούσε εδώ. Να ευχαριστήσουμε και εσάς και το κανάλι σας που μας επισκεφτήκατε σήμερα. Να είστε καλά και να δώσω και την αγάπη μου σε όλους τους Αυγερινιώτες και όχι μόνο, και σε ολόκληρο το Βόρειο όπου μας βλέπουν. Να είστε καλά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να είστε καλά και εσείς. Να είστε καλά.